Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεδριάζει τη Δευτέρα στη σκιά του σκανδάλου διαφθοράς που συγκλονίζει από την περασμένη Παρασκευή έναν από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Κυριακή η Εισαγγελία του Βελγίου ανακοίνωσε ότι 4 άτομα συνελήφθησαν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαφθορά. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι εισέπραξαν μεγάλα χρηματικά ποσά και σημαντικά δώρα από χώρα του κόλπου για να επηρεάσουν τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βελγικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι μεταξύ των συλληφθέντων είναι η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, η οποία έχει απαλλαχθεί από τα καθήκοντα της Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ ετέθη εκτός της ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και διεγράφει από το Πασόκ Κινάλ. Οι 4 κατηγορούμενοι είναι μεταξύ 6 ατόμων που κρατήθηκαν από τις βελγικές αρχές για ανάκριση μετά από επιδρομές της βελγικής αστυνομίας. Πολλοί ευρωβουλευτές εκφράζουν την έκπληξή τους για τις συλλήψεις και το σκάνδαλο. Όμως, ορισμένοι πολιτικοί παρατηρητές λένε ότι δεν εκπλήσονται. Πιστεύω ότι αυτό που υποδηλώνει αυτή η εκπληκτική αποκάλυψη είναι ότι έρχεται στο φως απλώς τώρα. Με δεδομένο τον αριθμό των ευρωβουλευτών που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο, μέλη του προσωπικού, άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και κάποια από την μικροσκοπική διαφθορά που παρατηρείται μεταξύ των ευρωβουλευτών εδώ και χρόνια, είτε μιλάμε για επιδόματα είτε για άλλες παραβάσεις. Ναι, αυτό θα μπορούσε να είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Το Κατάρ με ανακοίνωσή του έχει απορρίψει κάθε προσπάθεια συσχέτισης του με κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά από ευρωβουλευτές.